πρόεδρο. Δύο κομιναδά πρόεδρο. Λοιπόν, έρχεται εδώ και παίζει. Και έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει πολύ καλή ομάδα. Διατηρείται, θέλει να σταθεί, να προχωρήσει. Δεν έπεσε παιχτικό η Μαρσέγγι. Έπαιξε για αυτές τις δωροδοκίες που την κατονομάζουν. Κόμπινες. Έρχομαι εδώ, παίζω. Τρώω πρώτος γκολ, το κάνω 1-1. Έπειτα από λίγο γίνεται καθαρό μπέναλτι. Δεν γίνεται 2-1. Δεν το σφυρά διαιτητής. Αν το σφύραζα, γινόμουν Άιρος. Και από εκεί τρώμε ένα γκολ, γίνεται 2-1. Παίζω ένα ημίχρονο δηλαδή. Στο δεύτερο γύρο, εγώ σας λέω κάτω, γιατί ξεκινήσανε και τον πόλεμο, όταν έβαζα τον Ταμπίζα, τον έβαλα με την Δόξα Δράμα. Μου λένε αυτόν τον άπειρο έβαλες. Ο καλύτερος παίχτης και παίζει και στην εθνική ομάδα. Τον Τοχούρογλου τον βάζω εδώ, μου λέει τον άπειρο του Λεύρε, είναι πολύ καλός, γρήγορο. Όχι. Ο Τοχούρογλου δυνατός. Όταν τον έβαλα, μου λένε αυτόν τον βάζει πρώτη φορά και δεν τον έβαλες με τον Απόλλωνα εδώ που κερδίσαμε. Συγχωρείς. Έχει φάει τα περισσότερα γκολ εδώ που τα λέμε, αλλά με στυλ. Τι να έχει σώσει, όχι, έχει φάει. Έχει σώσει και πολλά. Έπαιξε πάρα πολύ σωστά μόνος του, έφτασε σε σημείο στη χειρότερη απόδοση της αμήνης. Αφού σου είπαν τώρα, με τη Μαρσέγγι στο δεύτερο ημίχρονο έχεις παραλύσει. Έχεις παραλύσει. Στο δεύτερο ημίχρονο λάθος κάνεις. Κάτσε, τώρα εγώ θα μιλάω στον Ενικό και στον πληθυντικό. Θα μιλάω και εγώ στον πληθυντικό. Μίλα όπως θέλεις. Ενικό και δύο. Ενικό και δύο. Λάθος λοιπόν σκέπτεσαι. Εγώ κατέβασα την ομάδα κανονικά. Βασικός ήταν και ο Γεγκινή που τον έβαλα στο δεύτερο ημίχρονο. Και φωνάζαν γιατί δεν τον ξεκίνησε από την αρχή και είδατε ποια κατάσταση κατάληξε. Να πούμε μετά για το Γεκινή. Ναι, βασικός ήταν ο Ίβιτς, βασικός ήταν ο Εστάι, βασικός ήταν ο Τσαλουκίδης, βασικός ήταν ο Αλεξανδρής, βασικός ήταν ο. Και πώς γίνεται και πάθαμε αυτή την ύλα. Ο Καραταΐδης, βασικός ήταν ο Νταμπίζας, βασικός ήταν ο Μπαχατουρής, βασικός ήταν ο Χατζίδης. Τα πάντα. Τυχαίνει ένα παιχνίδι. Χθες έχασε η Μίλαν από την Πάντοβα 2-1. 2-0. Νίκο, πόσα χρόνια είσαι προπονητής? Είμαι 25 χρόνια. Ξέρεις ότι καμιά φορά μπορεί να έχεις και τα πάντα και να είναι ένα κρίσιμο μάτς που να παίζονται όλα. Παίζεις ένα ημίχρονο όμως, δεν τελείωσες. Ναι. Γιατί θα πήγαινα να παίξω και το δεύτερο ημίχρονο εκεί. Εύκολο. Εδώ είδατε πώς είναι η μπάλα. Έπιασε το χρόνο στο πρώτο ημίχρονο 4-5. Τι θα κέρδιζες δηλαδή τώρα έξω. Παραλίγο Μπατίστα, άνετα μπορεί να κερδίσει. Μπορεί, μα το μπορεί δεν γίνεται. Ρε, μα έτσι το ποδόσφαιρο, όπως είτε σε κέρδισε αυτό εδώ. Ναι, 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 με το μπορεί γίνεται. Στην μπάλα έτσι είναι. Δεν μπορεί να προδικάσει ποτέ τίποτε. Την μπάλα να έχει υποψία κερδίζει και ο καλύτερο. Το χάλι που είχε ο Ολυμπιακό εδώ πρώτο, μέσα. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Όχι, εδώ Ολυμπιακό. Εσύ καμιά ευθύνη δεν έχει. Πες μου μια ευθύνη που είχε. Άκουσε να σου πω. Εμάς ήταν έξι μέρες, παίξαν τρία παιχνίδια. Εγώ το θεωρώ στην κόπο των παιχτών. Ακόμη αυτοί είχαν τραβήξει 12 παιχνίδια πρωτάθλημα, εμείς δύο. Και δεύτερον, μπορεί να βρεθεί σε μια μέρα με 5-6-7 παίχτες να υστερούν. Είναι πρόβλημα για τον προπονητή. Βρέθηκα εγώ σε μια τέτοια μέρα. Δεν μου έδωσε και τον πέναλτι, έπεσε και το ηθικό. Μπορούσα να το ανατρέψω να γίνει 2-1, έχασε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί όταν κάνει τον προπονητή 12 μήνες το χρόνο να είσαι φορμασμένο να μην χάσει. Αυτή είναι η μέρα η καλή ρεση. Εδώ έχουν γίνει εκπληκτικές ταπεινώσεις. Έχει χάσει ο Ολυμπιακός από την Τζερνομόρες. Εδώ δεν υπάρχει στο χάρτη. Τώρα τι θες να θυμίζεις. Τι να θυμίζω. Τι θυμίζεις. Από την Τζερνομόρες δεν υπάρχει. Τενερίφη εδώ και έκανα 3 γκολ. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Πες μου εκείνη τη μέρα, ποια ήταν. Για να είμαστε τώρα, μιλάμε ανοιχτά. Για μένα προσωπικά. Ποια ήταν η δική σου ευθύνη εκείνη τη μέρα. Για μένα προσωπικά. Ποια ήταν δεν υπάρχει. Παίξανε στην κατάλληλη θέση όλοι οι παίχτες. Και απόδειξε. Εγώ όταν κέρδισα την ΑΕΚ 3-0 στον Καραϊσκάκη, είχε βάλει ο Μπάγεβιτς τον Αλεξανδρή μπακ χαφ εξτρέμ αριστερά. Και έβαλα μπακ δεξί τον Αμανατίδη στο δεύτερο μέρος για να φέρω από μέσα το Χατζίδη να παίξει με το Σαβέσκι και να του φύγει. Και τώρα, άμα πάμε σε αυτό, δεν βγάζει. Όχι, μα εκεί είναι. Και λέγανε ότι πρώτη φορά έχει παίξει ο Αμανατίδης. Δηλαδή δεν πάνε στο κήπεδο οι άνθρωποι, δεν το βλέπανε. Μα είναι δυνατόν να παίξει. Έβαλα τον Αμανατίδη να παίξει πίσω από τον Αλεξανδρή. Να τον βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις ως προς το κόψιμο και να τελειώσει με συγχωρείτε. Κάνα λάθος δεν έκανες εκείνη τη μέρα. Πες μου, ένα λάθος που να κάνεις. Ναι. Το λάθος και ποιο είναι το λάθος. Ότι πήρες τον Ολυμπιακό. Όχι, το λάθος και ποιο είναι. Άκουσε το. Ολυμπιακός, κοίταξε. Εγώ τώρα σου μιλάω ξεκάθαρες δουλειές και σωστά και πρέπει και εσύ να το κατανοήσεις και να το καταλάβεις. Το λάθος είναι όταν πας και παίζεις τον Όφη και βάζεις δύο εξ αριστερά να παίξεις. Βάζεις λοιπόν τον Καλατζή και το Ρεφενέ. Το λάθος ήταν να βάζεις 6 στο κέντρο και αφήνεις 2 πίσω χωρίς κέντρο στην διαθεία. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα να ασχοληθούμε με τέτοια. Στον αλέφαντο τεχνικός και ποδοσφαιρικός δεν μπορώ να πέσω σε καμία περίπτωση λάθος, διότι το μελετά από την Τρίτη. Πέφτεις όμως σε ξέστη, πέφτεις όπου. Μα δεν παραδέχεσαι ποτέ κανένα λάθος, Ρεσινικό. Όλο λες ότι έχει δίκιο, γιατί φταίνει άλλη. Εγώ δεν ρίχνω σε κανέναν την ευθύνη. Εγώ λέω ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη. Γιατί έκανε 3 παιχνίδια σε μια εβδομάδα, σε 6 μέρες. Εκείνη τη μέρα εσύ δεν έσφαλε σε κάτι. Σε τι πράγμα. Πέσε μου κάτι να σου πει. Δηλαδή ήταν η ώρα η κακή. Σε τι. Δηλαδή δεν έπαιξε πάνω, με συγχωρείς. Αφού δεν έκανε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο έβαλα το τζαντάκι, έγινε 1-1, πάλι λίγο να γίνει 2-1. Τελειώναμε 1-1, είχαν μια τύχη αυτή, κάνανε 2-1 γκολ. Πέσε μου σε τι λάθος. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν βγάζει ένα μποσεριστή και βάζει τον άλλον. Αν είναι άρα είναι δίκοπο μαχαίρι. Όχι, αν είναι ενδεδειγμένη λύση να μπει. Σε μένα εγώ κινδυνώ να βγάζω τον Καραταΐδη.
και βάζω τον Τζαντάκι και φέρνω τον Χατζή δεξιά. Και βάζω τον Αμανατίδη πάνω στο Φερέρι. Είναι σωστή η λύση. Εάν θα χάσει, είναι σωστή η λύση. Μα τι φάνηκε, είναι σωστή η λύση. Τρώσε ένα γκολ από κόρνερ. Πόσα φάγαμε εδώ μέσα. Το λάθος ήρθε το μεγάλο. Όταν παίζει στο Ηράκλειο και σου μπαίνει ο Μαχλάς τελευταίο δεκάλεπτο. Άκου να σε ολοκληρώσω. Μπαίνει τελευταίο δεκάλεπτο. Τέσσερις φορές μέσα και έχει δύο στην ίδια ευθεία, η οποία δεν είναι και πολύ γρήγορη και οι δύο. Ούτε εύκολα μπορεί να στρέψουν σε ένα ταχύτατο και δεν βάζεις. Σε ρωτώ για τη Μαρσέγη και μου λέει τον όχι. Δεν βάζεις λίμπερο. Αυτά είναι τα λάθη. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Σου φέρνει το Βέλτ στο κέντρο και δεν έχεις έναν κόφτη. Και παίζει ο Βέλτ, με συγχωρείς, μεταξύ Αλεξανδρή. Πρόσεξε να σου εξηγήσω. Παίζει μεταξύ Αλεξανδρία Στάι. Εγώ πήρα μια ομάδα. Η οποία είναι θρύλος. Η Μαΐτητο. Η οποία είναι πολύ μεγάλη. Η Μαΐτητο. 7 χρόνια δεν έχει πάρει. Αφού σε πήρε η Μαρσέγη. Και Μαρσέγη. Μαρσέγη είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα παίξω στην Ευρώπη παίζουμε. Μα θα παίξω και το δεύτερο. Θα παίξω και το δεύτερο, ένα ημίχρονο. Δεν πάμε κρίση ένα ημίχρονο. Και άμα έχανε το δεύτερο, τότε. Άμα έχανα με διώξει. Αυτό δεν λες δηλαδή. Άμα έχανα με διώξει. Εγώ πρέπει να πάω, αλλά ξέρει, φοβηθήκαν. Σου λέει, αφήνει το διπλό στην Έδεσα. Θα κερδίσει τον Ιωνικό εδώ που είναι και ψόφιο. Είχε φάει 5 από τον Παναθηναϊκό, 6 από τον Ηρακλή, 11 γκολ, όπω και έγινε. Και θα κάνει 3-4-12. Πού θα τον εκκουνήσουμε. Εμείς από την αρχή μας θα μαζί. Εμείς, ξέρεις τι είπαμε από την αρχή. Είπαμε ότι ο Αλέφαντο δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Είναι λάθος. Δεν κάνει. Γιατί εξήγησε το. Και σου εξηγήσω γιατί δεν κάνει. Πέσιμο. Γιατί έχεις μια προϊστορία στις ομάδες. Σε ποιες ομάδες. Σε όλες αυτές που έχεις περάσει. Μπορεί να αριθμίσουμε ορισμένες. 125 είναι. Πώς έχεις περάσει. Μία. Να αριθμίσουμε ένα-ένα. Πήγαμε στον Ηράκλη, πήγε ο ΕΦΑ. Με ξαναπήρε ο Ηράκλης μετά από 2 χρόνια. Γιατί με πήρε 2 φορές. Δεν ξέρω, ο Ηράκλης είναι Ολυμπιακός. Πήγα στην Κόρυθο 2 φορές. Την πήγα και πήγα έκτοτε. Μα είναι το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Παίρνω τον Ηρακλή. 2 φορές. Μα το ξέρεις πολύ καλά. Ότι, κοίτα να δεις. Παίρνω με συγχωρείς. Υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Παίρνω τον Πανιόνιο, με συγχωρείς. Παίρνω τον Πανιόνιο. Ναι. Δύο μπαράζ. Σε όλα τα σωματεία. Δεν με έχει διώξει πρόεδρος εμένα. Εσύ διώξει τώρα εγώ. Έχει καλά ομάδα. Μα έχει τρεις. Να σου πω κάτι. Έχει τρεις και τρεις έξι πόντους. Και φεύγω και σε δύο παιχνίδια αυτό. Έδεσα Ολυμπιακό. Αυτή με μπερδεύει πάνω με τα παιχνίδια. Χάσαν 5 πόντους. Άκουνα, το θέμα εγώ παίρνω 6 σε 2 παιδιά, δεν κάνω 5. Δηλαδή, ξέρεις τι λέει ο κόσμος έξω. Ότι ο Αλέφαντος είναι καλός για τα μικρά σωματεία, δεν κάνει για τα μεγάλα. Και όποτε πάει σε μεγάλο σωματεία, κάνει μπάχαλο. Μάφησες. Μα δεν είχε πάρει κανένας άλλος. Μόνο ο έρημος Ολυμπιακός σε παίρνει που δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Δεν πήγα στην ΑΕΚ, δεν πήγα στον ΠΑΟ. Και τι έγινε. Ξέρεις πότε πας. Τι έγινε, 13η ήταν η ΑΕΚ, πήγε ο ΕΦΑ εκείνη τη χρονιά. Τι μας λες. 13η ήταν και ξέρεις τι παίχτες είχε μέσα. Ποια πίτα πίσα, ποια πίτα Στυλιανόπουλο, Αρμόδωρο, Χατζόπουλο. Εμείς λέγαμε από την αρχή ότι μας χρειάζεται ο Μπάγεβες και όχι ο Αλέφαντος. Γιατί αυτός είναι ο προπονητής. Γιατί οργανωμένος, ναι, σοβαρός, ναι, με πρόγραμμα ναι, και, να και όχι να βλακώνεται. Τι να μιλήσεις. Όταν εγώ τον κύρισα 3-0 κλωτσάκι τους πάγκους κάτω. Τρία παιχνίδια που εξήγουμε. Ο μεγάλος ο προπονητής, άκου να σου πω, ξεπουφαίνεται ο μεγάλος ο προπονητής. Δεν φαίνεται να κερδίσει τα μικρά σωμάτια. Να κερδίσει και τα ντέρμπι. Καλά, και τώρα κάτι μου είπε ο Ολυμπιακό, μόνο τα ντέρμπι κερδίζει. Και χάνουμε όλα τα μικρά. Τα μικρά σωματεία σε ντρεφόρα άμα παίξει ο. Θα φωνάζουμε, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα. Θα έρθουμε αμέσως μετά. Εντάξει. Δεν θα φύγει τώρα. Όχι. Έτσι αντιθεί. Θα μιλήσουμε. Θα πούμε. Διάλειμμα λοιπόν και πάλι πίσω με τον Νίκο Αλεφάντο.